Βρισκόμαστε εδώ για να καταδικάσουμε την εμπεριαλιστική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να καταδικάσουμε όμως και την επικίνδυνη πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης που εμπλέκει όλο ένα βαθύτερα τη χώρα μας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, σπέρνει σε όλη τη χώρα με ανακανοτικές βάσεις και υποδομές. Μετατρέπει την πατρίδα μας σε πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα σε στόχο απαντητικών χτυπημάτων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται. Ο κίνδυνος της επέκτασής του μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Είναι επικίνδυνη οποιαδήποτε επανάπαυση. Είναι χρέος του λαού μας να πάρει θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εκφράζουμε την καταδίκη μας στην περιοριστική εισβολή της Ρωσίας, την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σε όλους τους λαούς που είναι πάντα θύματα της κρατομηχανής των υπεριαλιστικών πολέμων. Γνωρίζουμε καλά, οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι και η υπεριαλιστική ειρήνη έχουν τον ίδιο παρονομαστή, τα κέρδη του κεφαλαίου. Έχουν όμως και τα ίδια θύματα, τους λαούς που θυσιάζουν τον μόχθο τους, τα όνειρα και τη ζωή τους, ακόμη για τα κέρδη των ολίγων. Για μας, ο αγώνα για ειρήνη σημαίνει και αγώνα ενάντια στο σάπιο σύστημα που υποβαθμίζει την ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη, που γεννάει κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, προσφυγιά, επεμβάσεις και πολέμους. Είναι αγώνας για έναν άλλο κόσμο χωρίς εκμεταλλευτές και εκμετάλλευση, για τον κόσμο της συναδέλφωσης των λαών, όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από καταγωγή, θρήσκευμα, φύλο και χρώμα του δέρματος. Καταδικάζουμε τις ανιστόρητες αντικομμουνιστικές και αντισοβιετικές δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν που αποτέλεσαν την ιδεολογική προπαρασκευή της απαράδεκτης εισβολής. Η επίκληση του αντιφασισμού από την ηγεσία της Ρωσίας είναι προσχηματική. Κοροϊδεύει τους λαούς ο Πρόεδρος Πούτιν. Για δεύτερη φορά στα τελευταία 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού, ο πόλεμος επιστρέφει στην Ευρώπη. Μετά την Γιουγκοσλαβία, σήμερα ελλοσπαράσονται οι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ζουν έναν αδελφοκτόνο πόλεμο. Λαοί που για πολλές δεκαετίες έζησαν αδελφωμένοι στη συνθήκη σοσιαλισμού. Που μαζί νίκησαν τη φασιστική πανούκλα, μαζί κάρφωσαν τη σημαία της νίκης στην καρδιά της Ναζιστικής Γερμανίας, μαζί οικοδόμησαν το ειρηνικό τους μέλλον. Μαζί δημιούργησαν πρωτοφανή επιτεύγματα σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης δημιουργίας, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ευημερίας των ανθρώπων. Σήμερα, στις συνθήκες του καπιταλισμού, βρίσκονται σε εχθρικά χαρακώματα. Αυτή την ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την καταργήσει κανένα αντισοβιετικό διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν, καμία αντικομμουνιστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Φωτίζει και θα φωτίζει τον δρόμο των λαών προς το μέλλον. Αναδεικνύουμε όμως και καταδικάζουμε την αισχρή υποκρισία του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων ευρωατλαντικών κομμάτων που καμώνονται ότι τάχα για πρώτη φορά βλέπουν πόλεμο στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι μόλις σήμερα αντιλήφθηκαν δίθεν τις πράξεις αναθεώρησης των διεθνών συνθήκων και αλλαγής των συνόρων. Τι ήταν τότε ο πόλεμος και ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας από το ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ήταν οι πόλεμοι και ο διαμελισμός του Ιράκ, της Λιβύης, της Συρίας, της Ιεμένης, η 20χρονη κατοχή στο Αφγανιστάν. Ποιος οργάνωσε το πραξικόπημα στη χώρα μας το 67, το πραξικόπημα στο Κύπρο το 74. Ήταν η Χούντα των Συνταγματαρχών κατά από την άμεση καθοδήγηση και στήριξη των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και του ΝΑΤΟ.